δημοσίων στους οποίους αναφέρθηκαν, όλοι οι άλλοι έχουν απορροφηθεί. Έχουν πάει στη δημοτική αστυνομία το μεγάλο μέρος, έχουν ενισχυθεί εξωτερικές φρουρές στα σοφρονιστικά καταστήματα, ένα κομμάτι έχει έρθει στο Υπουργείο Εσωτερικών στις υπηρεσίες μιας τάσης για τη μετανάστευση και έχουν πάει και σε διάφορες υπηρεσίες άλλες. Όσοι είχαν οικονομικό υπόβαθρο πήγαν στις περιφέρειες και στο Υπουργείο Οικονομικών Συνόμων. Μιλάμε 3.000 ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε. Λέω, αφήστε να δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλος γι' αυτό. Να το δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει. Έχετε κάνει έναν απολογισμό τι έχει χάσει ο Δήμος από έσοδα που δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία? Τι επιπτώσεις έχει στα σχολεία που δεν υπάρχουν σχολικοί φύλακες? Μάλιστα. Τα έχετε κοστολογήσει αυτά? Θα επικαλεστώ πάλι το αρχείο. Και ως κόστος στενά, αλλά και ως κινδύνους πια. Έτσι, ναι, κύριε Σκουρλέτη. Κύριε Σκουρλέτη, για τα σχολεία προφανής. Ας ξεκινήσω με τα σχολεία. Καταρχήν, σχολικούς φύλακες δεν είχαν όλα τα σχολεία. Εκεί. Είχαν σχεδόν τα μισά. Ένα λεπτό. Δύο. Και άρα είπαμε να μην έχουμε καθόλου. Που υπήρχε. Ελάτε να πάρουμε τώρα τα ρεπορτάζ. Εδώ επικαλούμε το αρχείο του σταθμού. Κάθε τρεις και λίγο. Ένα από τα θέματα του δελτίου ειδήσεων ποιο ήταν? Άνθρωποι που μπαίνανε μέσα στο σχολείο, κλέβανε, κάνανε, δείχνανε κτλ. Ήταν ουσιαστικά και για το θέμα των δημοτικών αστυνομικών, για το θέμα του παραμπορίου. Πες μου, έχουν λείψει ποτέ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια η γνωστή εικόνα με το παρεμπόριο σε διάφορους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και τα λοιπά? Λέω λοιπόν, όχι, αυτό μας λέτε. Λέω ότι ο τρόπος. Θα σας πω τι εννοώ. Θα σας πω, αφήστε με. Δεν είναι επιχείρημα, γιατί θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα και στα σχολεία και στο παρεμπόριο. Άλλο πράγμα θέλω να πω. Ότι η συγκεκριμένη δομή έτσι όπως υπήρχε, ας πούμε στους δημοτικούς αστυνομικούς, δεν είχε αποτέλεσμα. Ας πούμε το παρεμπόριο υπήρχε. Δεν υπάρχει το παρεμπόριο όλα αυτά τα χρόνια. Πού είναι λοιπόν ο τρόπος? Άρα και δεν η δημοτική και αστυνομία, δεν, δημοτική δεν, αστυνομία. Δεν είπα εγώ ότι οφείλεται. Εγώ λέω έτσι, ότι ο θεσμός. Ξέρετε αυτός, που οφείλεται το παρεμπόριο? Κύριε, χτυπήστε, το πράγμα από το κεφάλι. Αν μπορούμε, έχω κάτι, ναι. Όταν μπαίνει το κοντέινερ, το ζήτημα είναι να μην μπει το κοντέινερ μέσα. Άρα. Μπράβο, αυτό λοιπόν. Δεν το μπορεί ο δημοτικός αστυνόμος. Κάνετε λάθος. Λέω εγώ. Τι κάνω λάθος? Να σας εξηγήσω. Ότι από τη στιγμή που μπαίνει μέσα. Γιατί εδώ σας θυμίζω ότι και στο εξωτερικό να πας, έτσι. Τέτοιο παρεμπόριο υπάρχει. Το ζήτημα είναι σε ποια έκταση. Συγγνώμη. Σε ποια έκταση. Και λέω λοιπόν. Ο θεσμός έτσι όπως λειτουργούσε ακόμα, όχι μόνο για το παρεμπόριο, και για το θέμα της ασφάλειας. Να σας πω ένα άλλο ζήτημα. Το θέμα του ωραρίου και του ελέγχου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ήθελε να πάει ο δημοτικός αστυνομικός και στις περισσότερες περιπτώσεις έπρεπε να ειδοποιήσει την ΕΛΑΣ, να στείλει περιπολικό και να πάει ο δημοτικός αστυνομικός μαζί με τον αστυνομικό για να εφαρμόσουν τον νόμο. Θέλω να πω. Αυτά δεν είναι επιχειρήματα για να καταργήσετε την υπηρεσία. Αυτά είναι επιχειρήματα για να τα διοργανώσετε. Δηλαδή τώρα μας λέτε φιωριτούρες. Πάτε μέσω Τρικάλων Θεσσαλονίκης για να εγώ αυτό το απλό που θέλω να πω, το οποίο δεν θέλετε. Εσείς έχετε δεσμευτεί να διώξετε κόσμο το δημόσιο. Αυτό πέστε. Στους δανειστές. Αυτό υλοποιείτε. Αυτό υλοποιείτε. Αυτό υλοποιείτε. Εγώ θα το όταν πω. Για παράδειγμα λέω, μιλάτε λοιπόν, για αξιολόγηση δημοτική... και λέτε εκ των προτέρων ότι το 15% θα κρυθούν ανάξει. Να μιλάει ανάξι, ο ένας πάνω στον άλλο. Το 15 με 20% θα κρυθούν ανάξει είτε στην λοιπόν, υγεία είτε στην εκπαίδευση. Ακούστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκτελείται ένα συμβόλαιο των δανειστών που λέει ότι πάση θυσία να... διώξτε να κόσμο. Αν σκεπάσετε αυτό που θέλω να πω, δεν θα το πετύχετε. Όχι, εγώ θα το πω. Μα να κάνουμε συζήτηση επί της ουσίας τώρα. Ακούστε, συζήτηση είναι να ακούγεται ο ένας και ο άλλος. Συζήτηση δεν είναι να μιλάει ο ένας και να μιλάει. Σας ακούω με προσοχή. Λέω λοιπόν, τι εννοώ με το θέμα των παραδειγμάτων που ανέφερα και για το εμπόριο και για το θέμα ας πούμε, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ότι ο θεσμός έτσι όπως εφαρμόστηκε δεν λειτουργήσε. Δεν είχε αποτέλεσμα. Άρα έπρεπε να αλλάξει. Πώς? Να ενισχυθεί η δημοτική, η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία με άνδρες για να μπορεί να ασκήσει καλύτερο έλεγχο. Απλά πράγματα. Λειτουργήσε ο θεσμός? Όχι έτσι όπως θα έπρεπε. Λέω λοιπόν, εκεί να ενισχύσουμε την αστυνομία λοιπόν, να εφαρμοστεί. Καλά, όσον αφορά για τα άλλα, σας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αξιολόγηση δεν υπήρχε. Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση στο δημόσιο? Όχι, δηλαδή, λέω ότι αυτή η αξιολόγηση που εκ των προτέρων κρίνει ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό θα πέσει κάτω από τη βάση, είναι στημένη αξιολόγηση. Στημένη αξιολόγηση. Βεβαίως. Είναι, το γνωρίζετε ή δεν το γνωρίζετε? 15% είναι κάτω από τη βάση. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν πάνε συγγνώμη, όλοι τέλειοι. Το 15% θα δεν βρεθούν ανάξι. Θα της βρεθούν ανάξι. Στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Σκουρλέτη. Κοιτάξτε, ως απολογία αυτά που λέτε, είναι συμπαθητική προσπάθεια. Αλλά θα καταδικαστείτε στο τέλος. Πολιτικά εννοώ από το λαό. Τι ναι, να κάνουμε. Το βάζετε αυτό. Έτσι, ως απολογία δεν φτάνει για να αυτοποιηθεί. Δεν φτάνει για να αυτοποιηθεί. Διώχνετε κόσμο. Θα ρωτήσουμε για κάτι. Κύριε Σκουρλέτη, όχι, ένα σημαντικό θέμα. Θα τα πείτε και τα δύο. Θα απαντήσετε και στα δύο. Να σα πω κάτι. Διαπιστώνετε
στον ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει διαδικασία προσετερισμού ή εξαγοράς βουλευτών εκ μέρους της